Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Για όσους με παρακολουθείτε, για όσες είστε καινούργιες, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Ή καινούργιοι, εντάξει, υπάρχει και ένα ποσοστό άνδρων που με παρακολουθεί. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο glam, εύκολο, γρήγορο δεν θα έλεγα, αλλά είναι εύκολο. Θα σας πάρει περίπου 30 λεπτά. Κάνατε ένα μεγάλο χαμό όταν φόρεσα αυτό το μακιγιάζ στο event Fenty Beauty με τα Sephora. Έχουν έρθει τα Fenty Beauty στην Ελλάδα. Σας άρεσε πάρα πολύ, μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα ότι θέλετε να το δείτε σε make-up tutorial βίντεο. Οπότε γι' αυτό είμαι εδώ, σας το έφτιαξα και ελπίζω να σας αρέσει. Είναι ένα πολύ ωραίο glam μακιγιάζ, αν έχετε έτσι κάποια ειδική περίσταση, κάποιο event, κάπου να πάτε και πρέπει να ετοιμαστείτε πολύ ωραία. Σας αγγιώμαι ότι θα κλέψετε τα βλέμματα. Λοιπόν, όπως πάντα θα ξεκινήσω με μία βάση ματιών. Διατηρεί τις σκιές αναλύωτες καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς ή της μέρας. Δέχομαι συνέχεια ερωτήσεις στο Instagram τι προϊόντα φοράω για να σχηματίσω τα φρύδια μου και πραγματικά εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια δεν έχω αλλάξει προϊόντα. Είναι το Goof Proof από Benefit. Θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση νούμερο 2. Περάσω από πάνω το brow gel που είναι το 24 hour brow setter. Θα συνεχίσω με την παλέτα Born to Run από Urban Decay. Λατρεύω τις παλέτες από Urban Decay. Είναι αυτά εδώ τα υπέροχα ροζ μοβ, όπως βλέπετε πολύ πολύ έντονα. Θα ξεκινήσω πρώτα με το Wild Heart και θα το απλώσω στο κινητό μου βλέφαρο. Λοιπόν, με το ίδιο πινέλο, με ένα τύπου pencil brush, εμένα με βολεύει. Θα χρησιμοποιήσω το Hell Ride που είναι ένα matte χρώμα, λίγο πιο σκούρο. Εγώ λατρεύω το mauve και ξέρω ότι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα δικά μου μάτια, οπότε και εσείς αν έχετε παρόμοια μάτια με τα δικά μου, θα σας πηγαίνει απίστευτα και θα τονίζει το χρώμα των ματιών σας. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσω μία αγαπημένη σκιά από MAC. Ονομάζεται Fig One, είναι matte, με ένα pencil brush στην εξωτερική γωνία και στην κάτω γραμμή του ματιού μου. Επειδή θέλω να δώσω λίγη παραπάνω λάμψη στην κάτω γραμμή του ματιού, θα περάσω πάλι τη σκιά Wild Heart. Ακριβώς κάτω από το φρύδι θα περάσω τις σκιές Breakaway και Weekender, που είναι αυτή και αυτή εδώ. Θα περάσω μάσκαρα. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσω τη νέα διάβροχη μάσκαρα Monsieur Big από Lancôme. Για πρώτη φορά, όσους με παρακολουθείτε πολύ πολύ καιρό, ξέρετε ότι δεν βάζω μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες, αλλά παρόλα αυτά με το συγκεκριμένο make-up look χρειάζεται. Είναι κάτι πολύ πολύ έντονο και πραγματικά θα τραβήξει τα βλέμματα. Βάλτε μάσκαρα λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσω τη NARS στο μαύρο μολύβι eyeliner. Φυσικά θα βάλουμε ψεύτικες βλεφαρίδες και θα χρησιμοποιήσω από Sweet τις 3D βλεφαρίδες, είναι υπέροχες. Μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ, δείτε λίγο και το σχέδιο πως είναι. Να ξέρετε, επειδή δεν φοράμε eyeliner και καταλαβαίνω ότι ίσως να σας έχει ξεφύγει λίγη κόλλα, μπορείτε να περάσετε πάλι τη σκιά που βάλαμε στο κόκαλο. Και εννοείται, όπως είπα κάθε φορά, δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσετε
τα ακριβώς ίδια προϊόντα που χρησιμοποίησα και εγώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τελικό στάδιο με τα μάτια. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε παρά να δώσουμε μία μικρή λάμψη στην εσωτερική γωνία των ματιών. Θα πάρω τη δεύτερη σκιά που έχει περισσότερη λάμψη. Με το Fenty Primer. Fenty Beauty Pro Filter Primer. Βάζω τόση ποσότητα. Νομίζω πως έχει λίγο άρωμα μέσα. Μυρίζει ωραία, δεν ενοχλεί. Λοιπόν, αγαπημένο λατρεμένο foundation που χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα είναι το Dior Backstage. Η απόχρωσή μου είναι Dionne, Dior Neutral δηλαδή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάθε φορά που το φοράω όλοι με ρωτάνε, Ιωάννα, τι έχεις βάλει στο πρόσωπό σου, γυαλίζει. Με την καλή έννοια γυαλίζει. Φαίνεται τόσο ωραίο και φυσικό, σαν να λάμπει το δέρμα σου. Νομίζω ότι είχα σπρίσει. Γιατί έχω και μια πιο σκούρη απόχρωση που τη φορούσα όλο το καλοκαίρι. Αλλά λέω εντάξει, τώρα έχω σπίσει. Μάλλον δεν έκανα λάθος. Δεν πειράζει. Τώρα θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου προϊόν, όχι, μάλλον πρώτα κονσίλερ και μετά μπορούμε να σώσουμε την κατάσταση με το προϊόν που θα σας δείξω. Αν φοράτε πολύ πολύ ανοιχτό foundation, αν φοράτε ανοιχτό foundation μπορούμε να σώσουμε αυτή την κατάσταση, οπότε μην σας ανησυχεί καθόλου. Laura Mercier Concealer είναι ένα από τα καινούρια αγαπημένα κονσίλερ. Πραγματικά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Ξέρετε ποια είναι τα αγαπημένα μου κονσίλερ. Οπότε αυτό μ' αρέσει γιατί είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Καλύπτει υπέροχα. Δεν κάνει γραμμές. Τώρα θα πάρω το αγαπημένο μου bronzer από Too Faced. Κάνει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να κάνεις extra contouring, extra rouge, bronzer, τα πάντα όλα. Έχει, όπως βλέπετε, πολλά και διαφορετικά χρώματα που πάνω στο πρόσωπο ζεσταίνουν πολύ ωραία το πρόσωπο. Το αγαπώ, όπως βλέπετε, το έχω λιώσει. Εδώ κάνω την τεχνική που μου έμαθε ο Γιώργος ακριβώς. Αν δεν έχετε δει αυτό το make-up θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή. Είναι από τα αγαπημένα μου και εκείνο είναι έντονο και είναι πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Δείτε λίγο διαφορά με αυτό το προϊόν. Θέλω λίγο ρούζ ακόμη, γι' αυτό και θα χρησιμοποιήσω τη MAC, το Pitchikin. Με το πρόσωπο και τώρα θα περάσουμε στα χείλη. Θα χρησιμοποιήσω έναν αγαπημένο συνδυασμό. Τυχαία τον ανακάλυψα με τα προϊόντα που είχα ήδη στη συλλογή μου και πραγματικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θα χρησιμοποιήσω τη NYX, το Suede Matte Lip Liner στην απόχρωση Toulouse. Είναι πάρα πολύ κοντά η απόχρωση με τα δικά μου χείλη, δικιά μου απόχρωση στα χείλη. Οπότε βρείτε μία απόχρωση που να είναι σχεδόν ολόιδια με τα χείλη σας και θα σας πω γιατί. Έκανα ένα normal overlining, αλλά αν δείτε και τις φωτογραφίες μου στο Instagram δεν φαινόταν καθόλου άσχημο. Δείτε λίγο το κραγιόν πως είναι, το κραγιόν, δείτε λίγο το lip liner πως είναι, χωρίς να βάλω τίποτα από πάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πολύ ωραίο και δεν ξέρω γιατί δεν το χρησιμοποιούσα τόσο καιρό. Και από πάνω θα βάλω πάλι της Too Faced, το Fairy Tears, είναι lip topper. Είναι χρυσό χρώμα, κάτι που εγώ δεν θα έβαζα ποτέ. Παρ' όλα αυτά, όταν το φοράς πάνω από ένα lip liner, την απόχρωση που είναι σχεδόν ίδια με τα χείλη σου, δείχνει τέλειο. Και δείτε λίγο, κάνει κάτι παράξενα εφέ.
Δεν είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο συνδυασμός. Δεν ξέρω, μην μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το μακιγιάζ. Πάω να φτιάξω και τα μαλλιά μου και να κλείσω αυτό το βίντεο. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Όλα τα καλλιτικά, όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα, ακόμη και αυτό που φοράω, θα υπάρχουν κάτω στην περιγραφή όπως πάντα. Ελπίζω να σας άρεσε, να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ήδη. Φυσικά πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο Facebook page, στο Twitter που ανεβάζω πιο συχνά υλικό εκεί πέρα. Αυτά θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Σας ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά ακόμη δεν μπορώ να το ανακοινώσω γιατί κάνουμε πολλές αλλαγές. Οπότε θέλω να είναι ωραίο μέχρι να σας το δείξω. Και αυτά. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε άλλο βίντεο. Γεια σας!